αλλά να πούμε δύο λόγια όσον αφορά την Ανάσταση του Χριστού. Στην Ανάσταση του Χριστού, ο κόσμος, οι Έλληνες, και είναι φοβερό πράγμα αυτό, μία λειτουργία για τον Θεό μας υπάρχει και δεν τη σεβόμεθα ούτε αυτή. Φεύγουν και πάνε στο τραπέζι για να φάνε μαγειρίτσα. Σπουδαίο το πράγμα, ε? Πάρα πολύ σπουδαίο. Η μαγειρίτσα είναι πάνω από τον Χριστό, πάνω από τη Θεία Λειτουργία, πάνω από την Εκκλησία, και ενώ η Εκκλησία συνεχίζει, αυτοί χορεύουν, αμαρτάνουν και τελειώνουν τα πάντα. Τα βλέπει όλα ο Θεός μας και το τέλος ποιο είναι. Το τέλος ποιο είναι. Εάν μου ακούσετε, λέγει, τα αγαθά της γης φάγεστε. Εάν δεν μου ακούσετε, λέγει, μάχαιρα ημάς κατέδετε. Θα σας φάει το μαχαίρι, λέει. Και όταν τα λέει αυτά ο Θεός, δεν αστεύεται. Είμεθα χριστιανοί χωρίς Χριστόν. Εάν πάμε κάτω στους μαύρους της Αφρικής που τους παίρνουμε εμείς τη θρησκεία, να δείτε τι σεβασμό έχουν, να δείτε τι αγάπη έχουν, που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς που τους δίδουμε, αυτό που τους δίδουμε, δεν το εκτιμούμε. Γι' αυτό, παιδάκια μου, να παρακαλούμε τον Θεό να γίνουμε παράδειγμα. Μπορούμε να λέμε λόγια, αλλά τα λόγια δεν έχουν αξία εάν δεν έχουμε παράδειγμα. «Διε μας βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνης», λέει. «Ένεκα της συμπεριφοράς σας βλασφημείτε το όνομά μου». Σου λέει, αυτοί είναι χριστιανοί. Τι να κάνω τέτοιο χριστιανισμό. Γι' αυτό, παιδάκια μου, όσο το δυνατό, όσο το δυνατό, να τηρούμε τη θρησκεία και να την αγαπούμε μέσα μας. Να έχουμε πίστη, πίστη, πίστη. Να σας φέρω ένα παράδειγμα να δείτε. Στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε μια φτωχιά γυναίκα. Αλλά πιστή στο Θεό. Κάθε φορά που έβγαιναν το λαχείο, παντού όλα τα έθνη έχουν αυτό το λαχείο. Επήγαιναν στην τράπεζα και έλεγαν εκεί στον ταμείο, «Εκέρδισε το λαχείο μου?» «Εδώ μου το έλεγε ο ταμείας». «Δεν έχω». «Εφόσον δεν έχεις, όταν θέλει ο Θεός θα μου δώσει». Την άλλη φορά πάλι το ίδιο. Και απαντούσε, «Όταν θέλει ο Θεός θα μου δώσει». Την άλλη φορά πάλι το ίδιο. Οπότε, την τελευταία φορά όταν πήγε, υπήρχε μια σειρά κόσμου. Και μεταξύ αυτών υπήρχε ένας σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος σε περίμενε να πάρει τη σειρά του. Παρουσιάστηκε η γυναίκα και λέει, «Κέρδισαν το λαχείο μου? Δώσ' μας το λαχείο σου να δούμε». «Δεν έχω λαχείο». «Όταν δεν έχει λαχείο, τι περιμένει? Όταν θέλει ο Θεός θα μου το δώσει». Έβλεπαν όλος ο κόσμος το στοίχημα αυτό, τη συζήτηση αυτή, και εν τέλει ένας κύριος ο οποίος ήταν εκεί μέσα στη σειρά λέει, «Γιατί κοροϊδεύετε τη γυναίκα? Ορίστε», λέγει, «το λαχείο μου δώστε της το». Είχε κερδίσει αυτός το λαχείο και λέγει, «Δώστε της το». «Είδατε, βρε άπιστη», τους έλεγε, «είδατε όσα σας έλεγα, ο Θεός θα μου το δώσει. Τώρα τι θα πείτε?» Και έπιασαν τα χρηματάκια η γυναίκα που δεν είχε ούτε λαχείο ούτε τίποτα και πήγε στο καλό. Αυτό σημαίνει να πιστεύεις στον Θεό. Αυτά είναι τα οποία λέγαμε και σήμερα. Επήγαινε αυτός ο Σαχερήμ και έλεγε, «Θεός δεν υπάρχει, μην τους ακούτε, ό,τι σας λένε είναι ψέματα», ευλασφημούσε τον Θεό. Το βράδυ όμως 185.000 στρατιώτες πάνε. Οπότε κατέβασε τα μούτρα του και έφυγε.
Επήγαινε στο σπίτι του και όρμησαν τα παιδιά του πάνω με τα μαχαίρια και τον έσφαξαν και έλαβαν εκείνη την αρχή. Αυτός είναι ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Θεό. Το λοιπόν, ως εδώ κάναμε την εισαγωγή. Από εδώ και πέρα την προσευχή.